Σοβαρά είναι τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρτοποιοί της χώρας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα βαθμολόγησης προϊόντων, ώστε ο καταναλωτής να ψωνίζει το πιο υγιεινό. Με τον πρόεδρο αρτοποιών Ελλάδος, κ. Μούσιο, να αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Ένα σημαντικό θέμα που θα απασχολήσει, που απασχολεί το τελευταίο χρόνο την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, αλλά θα απασχολήσει και άλλους κλάδους και ιδιαίτερα τους καταναλωτές το επόμενο διάστημα, είναι το λεγόμενο Nutri-Score. Είναι η επισήμανση, η ετικέτα που θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνουν σε όλα τα τρόφιμα. Το Nutri-Score είναι μια διαβάθμιση από το 1 έως το 5, από το α έως το ε, με διάφορα χρώματα. Το πράσινο χαρακτηρίζει το πιο υγιεινό τρόφιμο και το κόκκινο που είναι το ε είναι το τελευταίο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ομοσπονδία Αρτοποιών και η Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών για αυτό το θέμα. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι σήμερα είναι να μην προχωρήσει. Και μάλιστα το Νοέμβριο του 20 μαζί με την Τσεχία μπλόκαρε αυτήν την διαδικασία. Αυτό που υπόθηκε, που συζητήσαμε με τον Υπουργό και αυτό που ζήτησα από τον Υπουργό είναι να δεσμευτεί ότι παραμένει σταθερή η θέση. Πώς προέκυψε και πώς ξεκίνησε αυτό το Nutri-Score? Είναι ένα όχι αίτημα, θα έλεγα επιβάλλεται από 40 μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων της Ευρώπης και παράλληλα άλλες τόσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που υπάρχουν και στην Ελλάδα, πολυεθνικές. Τι συμβαίνει και πώς γίνεται η βαθμολόγηση? Γιατί εδώ είναι το οξύμορο, εδώ είναι το άδικο. Το αποτέλεσμα του Nutri-Score, και όπως έχει γίνει, όχι όπως έχει στηθεί ο αλγόριθμος, υποβαθμίζει, να μην πω ενοχοποιεί, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα. Μειώνει σημαντικά την μεσογειακή διατροφή. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό ίσως γίνει αντιληπτό και από όλους τους καταναλωτές. Το ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστεί και είναι στην κατηγορία σε 3. Ποιο άλλο προϊόν είναι στην κατηγορία ίσα με το ελαιόλαδο? Είναι το κέτσαπ. Οι αρτοποιοί τόνισαν ακόμη πως έχουν απορροφήσει τις μεγάλες αυξήσεις των πρωτών υλών, ενώ λόγω καλοκαιριού έχει μειωθεί αισθητά και η καταναλωτική κίνηση.